Γεια σας, παιδιά, είμαι εγώ ο Γιάννης από το μέλλον. Κουρεμένος έτσι, έχω τριμάρει εδώ πέρα μουσια. Είμαι πιο σένιος από ποτέ. Και είμαι εδώ πέρα για να σας πω ότι χορηγός αυτού του βίντεο είναι το eneba.com. Και σας ακούω τώρα να ρωτάτε, Γιάννη, τι είναι το eneba.com? Ναι, σας τα δύο άτομα. Εδώ πέρα δίνουμε σημασία σε όλους. Το eneba.com είναι ένα site που μπορείτε να αγοράσετε κλειδιά για παιχνίδια σε πρόσιτες τιμές. Ακολουθώντας μάλιστα τα link στην περιγραφή, παίρνετε 3% έκπτωση αν βάλετε κωδικό legit στο checkout και επίσης. Μπορείτε να πάρετε 1 ευρώ bonus στην πρώτη σας αγορά. Αυτά. Περνάμε τώρα στο σημερινό παιχνίδι. Σήμερα θα σε κάνουμε ένα survival παιχνίδι. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω αντίστοιχο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο δεν ξεφεύγει πάρα πολύ από τη συνταγή του survival. Συνήθως όταν καλείς να επιβιώσεις ή έχεις κάποιο πρόβλημα και σε πετάνε σε ζούγκλα ή σε βουνά, ή είσαι άνθρωπος των σπηλαίων. Στο σημερινό λοιπόν είμαστε άνθρωπος των σπηλαίων. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν λέγεται Pine. Προφανώς βρίσκεται σε early access, όπως και οποιοδήποτε survival παιχνίδι. Σου έχει πει ποτέ κανείς, παιδιά, φτιάξαμε αυτό, είναι ολοκληρωμένο σου λέω. Θα κάνουμε και άλλα updates πιο μετά, αλλά είναι ολοκληρωμένο, τρέχει μια χαρά. Ποτέ κανένα survival. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο, επειδή έπαιξα λίγο, φαίνεται optimized. Θα πατήσω new game. Θα χάσω όλη μου την πρόοδο. Δεν μου το είπε το παιχνίδι ότι θα χάσω την πρόοδο, αλλά εγώ παιχνίδι ξέρω. Έχω ξαναπατήσει new game. Ξέρω τι χάνω. Και μας πετάει μέσα στο παιχνίδι, βλέποντας εδώ πέρα. Το πολύ υπέροχο τοπίο που πιθανόν αυτό σήμερα, ξέρω εγώ, έχει ουρανοξύστες ή κάτι. Και ένα πουλί. Το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό. Πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Τρώει καλά πάντως. Ότι τρώει καλά, τρώει καλά. Το είδατε πως είναι. Ήταν λίγο σαν μπάλα του bowling με φτερά. Και είναι εδώ η γριά. Η σοφή του χωριού που μας φωνάζει. Να το πάλι. Εγώ είμαι αυτός. Είμαι ο Χιούλ. Με φωνάζει η γιαγιά. Αφού μας φωνάζει η γιαγιά η οποία είναι η σοφή του χωριού, πρέπει να σταματήσουμε ό,τι κάνουμε που δεν κατάλαβα τι κάναμε, ρε παιδιά. Έχουμε δέσει αυτά τα δέντρα σε κάτι πάσαλους. Ότι τι θα φύγουν από κάτω, ας πούμε. Θα ξεμείνουμε από δέντρα που έχουμε καμιά εκατοστή εδώ πέρα τριγύρω. Δεν κατάλαβα τι κάναμε. Ούτε και ο Χιού. Να σας πω την αλήθεια. Μάλλον του Χιού του πάνε. Εσύ πρέπει να κάνεις αυτό. Το έκανε ο Χιού. Οπότε τώρα ο Χιού είναι σε φάση. Εντάξει, σταματάω αυτό το άχρηστο πράγμα που έχουμε βάλει να κάνω. Πάω στη γιαγιά. Γιαγιά, έρχομαι. Τον βλέπεις πως τρέχει. Είναι ναι μεν ξυπόλυτος, αλλά βλέπετε εδώ πέρα το συνολάκι, έτσι. Δεν είναι ότι και ότι. Το έχει προσέξει, έχει βάλει και χρωματάκι. Και όλα αυτά τα σκοινιά που έχει περάσει γύρω από το λαιμό του κοντεύει να πνιγεί. Ήρθα. Σιγά βρε γόρι μου, σιγά τρέχεις. Θα κρεμοτσακιστείς, έλα εδώ, ναι. Είναι η γιαγιά Μάρλα. Α, εδώ είσαι Χιού. Σχεδόν τελειώσαμε, λέει, με τις προετοιμασίες. Είμα και ο Άντεουιν. Γιατί αυτά τα ονόματα πρέπει να έχουν σε αυτά τα παιχνίδια που είναι άνθρωποι των σπηλαίων, που δεν είναι ακριβώς των σπηλαίων, έχουν μια αλφα τεχνολογία από ό,τι φαίνεται. Είμαι λοιπόν και ο Edwin, θέλουν περισσότερα resources. Θα έλεγα στον αδερφό σου, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Πάλι λουφάρι το ρεμάλι, τέλος πάντων. Οπότε θα πάμε εμείς. Πάνα θέμα σας, έλα, έρχομαι. Ήρθα. Η άλλη εκεί είναι, την έχετε σαν άγαλμα, καμαρώνει. Ναι, πες μου. Έτσι μιλάνε σε αυτό το χωριό. Τι να σας πω κι εγώ, δεν ξέρω. Βρε, και εγώ αυτό είχα πάθει τις προάλλες. Λες όντως πράγματα, δεν είναι οι αχές. Θέλουμε, λέει, να τελειώσουμε εδώ πέρα το δεντρόσπιτο, αλλά. Τέλος πάντων, αλλά πρέπει να σου φέρουμε άλλα πράγματα και εμείς είμαστε το παιδί εδώ πέρα που φέρνει τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Οπότε θα πάμε να τα φέρουμε. Γεια σου, γέροντα. Χιού σου λέει. Μ' αρέσει που σου έχουν δώσει αυτά τα πράγματα που είναι Χιού, Arrestor. Αλλά το Χιού είναι Χιού γιατί είναι το όνομά του, οπότε σου λέει θα το βάλουμε. Λοιπόν, ο τύπος τώρα μας λέει ότι ξέρεις κάτι, έχω πολλή δουλειά τώρα. Χέσε με το κολοδεντρόσπιτό σας. Είναι και γέρος, εντάξει, τα έχει φάει τα χρονάκια του. Τον βλέπετε πως είναι. Τώρα το προσδόκιμο ζωής, ξέρω εγώ, να είναι 35-40 χρόνια πρέπει να είναι τα τελευταία του, ας πούμε, εκείνη την εποχή που πεθαίναν από συνάχη, ας πούμε. Φτερνιζόντουσαν μια φορά, κόλλαγε όλο το χωριό, αφανιζόντουσαν έτσι. Και μας λέει, να εκεί πέρα είναι, πήγαινε κάντο. Και τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα στο παιχνίδι? Μας δίνει μια ιδέα. Η οποία αυτή η ιδέα είναι το stiff rope, το οποίο είναι σκηνή. Το οποίο λέει ότι θέλει δύο Margwood. Αυτό. Έτσι ουσιαστικά μαθαίνεις crafting στο παιχνίδι. Σου λέει, αλλά αυτό φτιάχνεται από εκείνο, κάντο. Θα μου πεις, ξέρω, είναι δύο ξύλα. Κάπως θα βγει. Τα παίρνουμε λοιπόν εμείς αυτά τα δύο ξύλα. Πάμε εδώ απέναντι. Μιλάμε στον τύπο. Γεια σου, τύπε. Αϊμπέμπε, εγώ το έχω πάθει πολλές φορές, παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αϊμπέμπε, δύο φορές την ημέρα τουλάχιστον. Και τώρα πάμε παρακάτω να μιλήσουμε και στην άλλη. Γιατί αυτό είμαστε. Μας έχουν βρει νέο και μας εκμεταλλεύονται. Κάτσε, αυτά εδώ θα σταρπάξω. Νομίζεις τάψε εδώ πέρα και είναι εντάξει. Όχι, κυρά μου. Το βλέπεις όμως, έχει μια ανησυχία στο πρόσωπο. Λέει, γάμο το κέρατος μου, τα κλέψες, ρε. Είδα καλά. Λοιπόν, η οποία τώρα τύπησα μας δίνει το staff cloth idea. Πάμε εμείς λοιπόν στο crafting και λέμε staff cloth. Έχει αυτά τα δύο που τις κλέψαμε. Πατάμε A. Το κάνουμε. Κάνουμε και αυτό. Έχουμε τα πράγματα που θέλουν οι άλλοι. Οπότε τρέχουμε τώρα πίσω να σου τα δώσουμε. Έχει έρθει και η γιαγιά εδώ.
Γιαγιά, δεν με εμπιστεύτηκε. Τη βλέπει όμω πώ είναι. Είναι πολύ καλό συνάτη. Είναι. Πω, πω, παιδιά, το έχετε κάνει πολύ ωραίο το δεντρόσυπτο. Snack and go, Hugh. Snack and go, εγώ. Να σε καλά, Άιντε, Win μου. I'm half picture το τσουπακοτέτ. Μ' αρέσει πάρα πολύ προφορά. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι το διασκεδάζω. Ωμορφή, τι γιαγιά Μάρλα. Στην καρδιά μου την έχω. Meanwhile, τελειώνει η συζήτηση. Πρέπει να βρούμε εμεί τον Αμάμ, ο οποίο είναι ο αδερφό μα. Μην πέσει από κάτω, σε παρακαλώ, ευχαριστώ. Ο οποίο μου φάρει, τι είναι αυτό. Φέρτε εδώ. Έχουμε τίποτα άλλο εδώ να βρούμε, να του κλέψουμε. Όχι. Ο άλλο μα έλεγε ότι είναι πολύ απασχολημένο. Τι κάνει, τον τζολιά κάνει εκεί. Τέλο πάντων. Έλα, Αμάμ μου, τι κάνει, βρε αγόρι μου. Έχει τρελαθεί ο Αμάμ. Κάθεται όλη τη μέρα, την περνάει εκεί, κοιτάει το άπειρο και προσπαθεί να συνδεθεί με τον πνευματικό του κόσμο. Βρε αγόρι μου, σου έχω πει. Δεν πιάνει αυτό. Θα σε χάσουμε καμιά μέρα. Νονιάμ, you. Νονιάμ. Ο Γκέρι με έβαζε να κουβαλάω κούστουρα όλη μέρα, οπότε έπρεπε να ξεφύγω για λίγο. Τον καψερό. Ο Αμάμ λοιπόν είναι αυτός ο αδερφός που μας τσιγκλάει λίγο από εδώ και από εκεί και μας λέει: Έλα, βρήκα κάτι, έλα να σου δείξω. Αρχικά του κλέψουμε αυτό. Και στη γάμου είναι αδερφός μας, παιδιά, κοιτάμε την επιβίωσή μας αυτά τα παιχνίδια. Και μας λέει: Έλα εδώ, ας σου δείξω. Με μπλέξεις βρωμοδουλειές σου. Το ήξερα ότι θα σε ενδιαφέρε. Βρε μπαμπέση, ούτε αδερφός μου να σου να. Λέει: Πρέπει να φάμε κάτι και μετά θα πάμε να εξερευνήσουμε. Μου λέει: Τσίμπα μερικά τέτοια. Αλλά ξέρεις κάτι. Κάτσε τώρα που τα βρήκαμε. Σιγά, μην μάθουν στο χωριό ποιος τα κάνε. Θα πούμε ότι ήρθαν λύκοι και τα πήρανε. Τους έχω πάρει όλοι στο διά, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα το μάθει κανείς αυτό. Αμάμ, σε βλέπω. Εσύ δεν με βλέπεις. Αλλά αν πεις κουβέντα, ξέρεις. Εντάξει, αμάμ, πήρα. Μόνο ένα πήρα. Δεν πήρα παραπάνω. Και φεύγει πάλι, βρε γάμο το κέρατό μου. Θα μπλέξουμε άσχημα να πούμε. Τώρα πάω από τα κατσάβραχα. Τώρα κάπου κάτω είναι αυτός. Να πέσω. Θα πεθάνω από εδώ, θα πεθάνω. Παναγία μου. Ή αυτό που πιστεύουν τότε, ας πούμε. Ω Θεέ που κατοικείς εκεί πάνω και φέρνεις τη βροχή. Ας πούμε, επιστήμονες δεν υπήρχαν τότε, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Κάποιος Θεός έφερε τη βροχή, ας πούμε. Κοίτα να δεις τι βρήκα, λέει. Έβγαλε εδώ πέρα κάποιους θάμους και βρήκα αυτό. Λογικά λέει πρέπει να το βαρέσουμε με κάτι. Το έχω, αμά μου. Λοιπόν, έχουμε μια σφεντόνα εδώ πέρα. Οπότε βαράμε αυτό, γίνεται αυτό εδώ και ανοίγει πόρτα. Μ' αρέσει, παιδιά, γιατί ζούμε στα δέντρα, αλλά έχουμε μια αυτόματες πόρτες. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Η τεχνολογία σε κάποια σημεία έχει ανέβει, σε κάποια άλλα είναι λίγο όχι τόσο προχωρημένη. Πάμε μέσα, λέει ο αμάμ. Πάνα θεμάσε, αμάμ, πάλι με έμπλεξες. Λέμε, παρόλα αυτά μπαίνουμε. Πού πήγες? Τι κάνεις, βρε, τρελός. Παλεύει μόνος του, αμάμ, κάτσε για ένα σπαθί. Λέει, δες τι βρήκα, βρήκα ένα σπαθί, πάρε και εσύ ένα. Κάτσε να δω. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει τεχνολογία αυτό εδώ πέρα του μηχανισμού που είναι για να εξασκήσει. Και εδώ πέρα ουσιαστικά είναι tutorial, σου λέει κράτα το για να κάνεις και... Τι έπαθα, περίμενε. Είμαι θάμνος τώρα. Ουσιαστικά εδώ πέρα το tutorial σου λέει να μπορείς με αυτό να δίνεις κλωτιές. Μπορείς με αυτό να κάνεις πράγματα. Βλέπεις, έχει διάφορες τέλος πάντων κινήσεις. Και μας λέει τώρα μάμου, οπ, για τσέκαρε λίγο αυτό. Και κάτι έκανε, βρέα μάμου. Καλά, εντάξει, δεν στεναχωρηθούμε και πάρα πολύ. Το προσδόκιμο ζωής, όπως είπα, είναι 35 χρόνια εδώ πέρα. Πόσο να ήταν ο αμάμ? Να ήταν 15-20 χρόνια ακόμα, εντάξει. Αμάμ, είσαι εντάξει? Πολτός έγινες. Ω γάμο, το τώρα θα πω στη γιαγιά. Είμαι εντάξει, λέει, απλώς έχασα την ισορροπία μου. Ήταν πολύ ωραίο αυτό, αλλά τώρα πρέπει να βρω τρόπο να φύγω. Βλέπεις κανένα δρόμο από εδώ να φύγουμε? Υπάρχει μια ξύλινη πόρτα με ένα μικρό σημείωμα δίπλα. Είμαστε στη φάση που επεξεργαζόμαστε μάλλον και χαρτί. Εκτός κι αν έχουν βαρέσει, ας πούμε, πέτρα για το σημείωμα. Θα δούμε. Περίμενε, αμά μου, πάω να δω τι λέει το σημείωμα. Αυτό. Το άναψα. Πάω να δω τι λέει το σημείωμα. Το μόνο λέει που βλέπω σε αυτό το σημείωμα είναι αριστερά, αριστερά, δεξιά. Θέλω να μου το δείξει μετά το σημείωμα, αμά μου. Αριστερά, αριστερά, δεξιά. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να σημαίνει. Λες να είναι. Εδώ. Εδώ και αυτό. Δούλεψε. Πέρα από τις ημιαυτόματες πόρτες, έχουμε αναπτύξει και σύστημα ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα τρώμε καρπούς και δοξάζουμε το θεό της βροχής που κατάφερε και έβρεξε και βγήκαν οι καρποί κάτω. Εντάξει. Φεύγουμε από εδώ, μου λέει help αμάμ, άσε με βρε αμάμ. Το σημείωμα θέλω να δω, αμάμ, περίμενε. Α, έχει σημείωμα κανονικά, παιδιά, με χαρτί είναι. Κάποιος τα άφησε και έχει βάλει και πινέζα ή κάτι. Έχει και σφραγίδα πάνω. Που ξέρεις κάτι, σε αυτή τη φάση μου μπαίνει σκέψη ότι το παιχνίδι έχει να κάνει με time travel. Έρχονται κάποιοι από το μέλλον και λένε πάρε αυτό. Και κάθονται μετά και παρακολουθούν έτσι τους ανθρώπους των σπηλαίων πώς ανταποκρίνονται στην τεχνολογία, ας πούμε, άλλης εποχής. Ενδιαφέρον. Έλα, μαμ. Ο αμάμ, λοιπόν, μας βάζει στο τρυπάκι να πάμε παρακάτω. Πανά θεμάσαι, αμάμ. Μου έχει τελειώσει και η ενέργεια. Κάτσε να πιω λίγο εδώ, να φάω βασικά. Α. Τι έχει γίνει εκεί, αμάμ, τι έχουμε φτιάξει?
Κοίτα αυτό, Χιού. Ειλικρινά προσπαθώ να βγάλω άκρη, αμά μου, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Είναι κάτι τύποι, πηγαίνουν, αύριο μια φωτιά, φεύγει ένας από τη φωτιά. Ποια η φάση. Αυτά εδώ μοιάζουν με ανθρώπους. Μπράβο, μ' αρέσει που από τη μία έχουμε ένα σημείωμα το οποίο έχει σφραγίδα και υπογραφή, λες και έχει έρθει από το 1800, ας πούμε, και από την άλλη έχουμε αυτό, το οποίο είναι. Αυτό μοιάζει με ανθρώπους. Δεν μπορούσαν και αυτοί να γράψουν κάτι, τέλος πάντων. Πρέπει να είναι κάποιος που έχει έρθει απ' έξω και πρέπει σε κάποια φάση να τους άφησε. Λες να είναι πρόγονοι μας. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Δεν έχουμε πάει ποτέ στο έξω. Δεν ξέρω τι λέει. Όποιος έφτιαξε αυτήν εδώ πέρα ζωγραφιά από ό,τι φαίνεται έκλεισε τη σπηλιά. Δεν καταλαβαίνεις, Χιου. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι σε κάποια φάση. Στο έξω. Το λένε out. Θα το μεταφράζω έξω, εντάξει. Θα υπάρχουν περισσότεροι. Πρέπει να πούμε τι βρήκαμε στη Μάρλα, η οποία Μάρλα είναι η σοφή γιαγιά. Πάμε πίσω. Πανάθεμά σε από εδώ πάνω να πάω. Αμάμ. Αμάμ, εγώ θα φύγω. Κάτσε εσύ, κοίτα. Τι έχει εδώ πέρα. Περίμενε. Έχει τίποτα σημαντικό. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, πέρα από αυτό είχαμε ανακαλύψει και σκαμιά. Ενδιαφέρον. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Πάω να φύγω. Και βγαίνουμε έξω. Έχει απογευματιάσει. Και μας περιμένει Μάρλα. Θα μου τις βρέξεις πάλι. Δεν σε φοβάμαι. Τι κάνετε εκεί. Δεν τρέπεσαι λίγο εσύ. Δεν βοήθησες για την τελετή. Και παίρνεις και τον μικρό σου αδερφό με σπηλιές. Γαμώ το κερατό σας, ρε παιδιά. Και είπε όντως ακριβώς αυτό που είπα. Πανάθεμά με και εμένα. Η μητέρα ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί εκεί πέρα. Η μητέρα μπορεί να είναι η φύση, δεν ξέρω. Ξέρετε το λόγο που δεν πρέπει να αφήσετε αυτή την περίμετρο. Συγγνώμη, Μάρλα, αλλά ανακαλύψαμε. Δεν με νοιάζει τι ανακαλύψατε. Το βλέπετε τώρα, έχουμε λαχανιάσει, τρέχουμε πίσω γιατί θα φτάσουμε και θα είναι όλο το χωριό έτσι. Ρολόγια δεν έχετε? Όχι, δεν έχουμε τεχνολογία, είσαι βλαμμένη. Φτάνει λοιπόν η ώρα τη τελετή. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Σε ευχαριστώ, Μάρλα. Είμαι ο Γκέρι. Λογικά σε 6 μήνες θα πεθάνω. Από δέκατα. Τα καταφέραμε. Το νέο μας σπίτι εδώ πέρα. Είναι έτοιμο, μας λέει ο Γκέρι. Θα συνεχίζουμε, λέει, να επεκτείνουμε το χωριό μας. Καλούν εδώ πέρα τους τύπους ή τις. Δεν ξέρω, τύπο και τύπισσα που θα πάρουν αυτό το tree house. Πώς θα ανεβαίνουν, δεν ξέρω. Λογικά έτσι, σαν μαϊμουδάκια. Και μετά λέει θα φάμε. Ωρα να φάμε. Αυτό περίμενε ο Γκέρι. Τώρα ποιο είναι ο Αμάμ, ποιο είναι ο Χιού, δεν του αναγνωρίζω. Μέρμπετε και στα μούτρα σου. Και εκεί που όλα πήγαιναν εντάξει, νιώθουμε ένα σεισμό. Πουλιά πετάνε, όπα λέμε. Τα πουλιά πετάνε χαμηλά. Και αυτό συνέβη. Μάλλον γι' αυτό δεν είναι με τα δέντρα, παιδιά. Είμαστε σημογενή περιοχή. Έφτασε η ώρα που χάσαμε τον αδερφό. Αυτό με στα αυτιά μου δεν είναι πολύ ευχάριστο. Πέφτουνε βράχια, όχι. Είναι εντάξει, θα κάνει έτσι. Θα τον πετύχουν λίγο εδώ πέρα, κάτι ψηλά, αλλά τα υπόλοιπα θα είναι εντάξει. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το μουσούδι? Λοιπόν, σκύλος δεν είναι. Ελέφαντας είναι. Είμαστε στο έξω. Ωραία, μοιάζει με ελέφαντα. Βρε, μην το βαράς έτσι, τόση ώρα είναι. Τέλος πάντων. Ήταν ήρεμος τόση ώρα, μην πάω πάρτι. Παιδιά, μοιάζει με ελέφαντας δεν είναι. Εσύ τι είσαι? Δεν μιλάω τη γλώσσα σου, αλλά θα το παίξω ότι σε ξέρω. Έρχεσαι από πάνω, έτσι δεν είναι? Αν το λες επειδή τώρα είμαι κάτω, ναι, από πάνω είμαι. Πάντα έξω ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν άνθρωποι. Εσύ τι είσαι, μάνα μου? Το ζώο, τι το ταλαιπωρείς? Περίμενε. Και έχουμε τώρα follow the creature. Γιατί είσαι σε φάση, τι συμβαίνει? Έπεσα από εκεί πάνω. Πώς θα πάω εκεί πέρα? Και που δεν είναι τόσο ψηλά, δηλαδή. Πέντε βράχια ανεβαίνει σε πάνω. Γεια σου, φίλε. Συγγνώμη, ποιο είσαι? Α, σε λένε Oth. Είσαι ένας από τα τάμπας. Ρατσιστές δεν είμαστε, δεν κρίνω. Από που θες να είσαι, δεν είναι κανένα θέμα. Ταξιδεύουμε, μελετάμε και προπονούμαστε στην πολιτική πια. Δεν έχουμε, όχι παιδιά, δεν είναι εδώ πέρα άνθρωποι των σπηλαίων. Πρέπει να φτιάξω αυτή τη γέφυρα, λέει. Βοήθησε με να φτιάξουμε αυτή τη γέφυρα. Βρες και λίγο φαγητό για το Alpha Fant μου. Φαινόταν ότι δεν ήταν ελέφαντας, είναι Alpha Fant. Και θα σου βρω κάτι γι' αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά η ιστορία συνεχίζεται με αυτόν τον τύπο και εμείς πρέπει να του κάνουμε, ας πούμε, μία χάρη για να προχωρήσει παρακάτω. Οπότε τώρα αρχίζει η main ιστορία που εμείς θα πρέπει να πάμε από εδώ και από εκεί. Να τα. Βρήκαμε. Βρήκαμε ξύλο. Πρέπει να το κάνουμε stiff rope και να βρούμε και φαγητό. Αυτά εδώ τρώει. Πάνα θεμάτο. Τι είναι αυτά που τρώει? Τέλος πάντων. Έχουμε τεχνολογία, δεν πάθαμε κάτι, ας πούμε. Είμαστε εδώ, stiff rope, φέρτο. Θέλουμε άλλο λίγο ξύλο. Βρήκαμε ξύλο. Πάρτα όλα, ήταν λίγο πανεύκολο. Α, και θες και ένα Marwood, έτσι για το. Δεν ξέρω, για το γαμό. Το κάτσα σου βρούμε και ένα Marwood. Να το Marwood. Φέρτο, πιάστο. Έλα, φίλε, τα βρήκαμε. Τίποτα, κατευθείαν ένα λεπτάκι μας πήρε. Κανείς από μας, λέει, δεν είναι αρκετά δυνατός για να το ξύσει αυτό. Καταρχάς, μην βγάζει συμπεράσματα γρήγορα. Και μας δίνει ένα explosive keg
έχουν ανακαλύψει και δυναμίτη, δεν ξέρω ποια η φάση. Τι θα το κάνουμε εμείς, θα το βάλουμε εκεί πέρα για να σκάσει και να μπούμε μέσα. Πατάμε Q, βάζω αυτό το πράγμα, φεύγω μακριά, υποθέτω. Φεύγω μακριά και υποθέτω ότι θα του ρίξω μια με τη σφεντόνα μου και θα σκάσει. Όχι. Δεν ήταν αυτός ο τρόπος. Μπορεί να έπρεπε να του ρίξω με τη σφεντόνα μου, παιδιά. Λοιπόν, θεωρητικά εδώ είμαι εντάξει. Πριν το έκανα, δεν έπιασε. Τώρα, πόσα θέλει. Να του ρίξω εδώ συγκεκριμένα. Κάτι δεν κάνω καλά μάλλον, παιδιά. Μου το είπε κιόλας. Ότι αυτό σκάει αν του ρίξεις. Πόσα θέλει. Ξέρεις κάτι, ήμουνα πολύ κοντά, αλλά και αυτοί δεν έχουν κάνει κάτι καλά, γιατί πριν δεν έσκαγε, παιδιά, με τη σφεντόνα. Το είδατε πόσες του ρίξα. Περίμενε. Είναι πολύ αστείο που έχω κολλήσει 5 λεπτά σε αυτό το σημείο και το quest το έκανα μέσα σε ένα λεπτό. Τι είναι ατομική βόμβα είναι, ρε παιδιά. Θα πάω να το ρίξω από εδώ, ορίστε. Έλα. Πολύ ωραία. Τα καταφέραμε, μπαίνουμε μέσα. Θα βρούμε επιτέλους ένα σπίτι σε αυτή τη σπηλιά. Ωραία, τώρα ουσιαστικά μπαίνουμε εδώ πέρα και προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας πίσω, ας πούμε, στα Unstable Cliffs που είναι το σπίτι μας. Έχουμε και ασανσέρ που να με πάρει ο διάολος. Όπως και να έχει, θα αφήσω το παιχνίδι κάπου εδώ. Είναι ένα παιχνίδι που μπορώ να συνεχίσω σε live stream. Γενικά μοιάζει συμπαθητικό. Παρ' όλα αυτά είναι σε early access, σίγουρα θα έχει κάποια bugs. Θέλω να δω τι έχει πιο μετά από πλευρά, ας πούμε, survival, αν μπορείς να κάνεις κάποια εργαλεία, να κυνηγάς όλα αυτά τα πράγματα, αν έχει κάποια ιστορία που από ό,τι φαίνεται έχει. Παρ' όλα αυτά θα το αφήσω προς το παρόν κάπου εδώ και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο. Είναι ενδιαφέρον γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια τα οποία σου λένε να είσαι ένας άνθρωπος σπηλαίων, ζήσε. Σου έχει πολύ πρωτόγωνα πράγματα, πήγε κυνήγησε ένα ζώο, σφάξ το, βάλ το πάνω στη φωτιά, ψηθεί φάτο ή φάτο σκέτο. Και μπορεί να πάθεις κάτι κακό. Βάρα τα ξύλα για να πάρεις ξύλο. Εδώ έχει ασανσέρ, έχει πόρτες που τις βαράζουμε σφεντόνα και ανοίγουν. Είναι φανταστικό αυτό, έχει τεχνολογία. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τρίγερο μου υπάρχουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε να κλικάρετε, πηγαίνετε να βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι. Και υπάρχουν και διάφορα άλλα links, τα οποία δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είναι από δικά μου social media, τα οποία είναι καταπληκτικά. Οπότε μπορείτε να πάτε να κλικάρετε και αυτά. Και να κάνετε like, follow και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο.